Γεια σας όμορφες, τι κάνετε, καλό μήνα να έχετε. Έγινε, μαρτάκι βάλατε, εγώ έβαλα. Έτσι μωρέ, για να με πιάνει και το μάτι. Όχι τίποτα, πώς, τι κάνετε, πώς περνάτε. Εγώ το μόνο που έκανα, όπως βλέπετε, έχω κάνει μια αλλαγή στα μαλλιά μου. 3 χρόνια είχα το κόκκινο, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω από τη ζωή μου. Κάτι το οποίο είναι όμορφο, συνηθίζεται και είναι λίγο δύσκολο να το βγάλεις. Οπότε σκέφτηκα να κάνω έτσι μία αλλαγή, να κάνω εδώ πέρα το φυσικό μου και από κάτω να μην βγάλω το κόκκινο, αλλά να κάνω το λεγόμενο ομπρέ. Πώς σας φαίνεται από τα σχόλια που μου είπατε στο Instagram, το ευχαριστηθήκατε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, η ζωή μου είναι πάρα πολύ χαλαρή. Τι θα κάνουμε σήμερα, το σημερινό το βίντεο, ξέρω, το περιμένετε πώς και πώς. Θα μιλήσουμε για αυτήν εδώ την κουκλίτσα. Είναι μία τέλεια παλέτα, έκανα μία πρόσφατη αγορά από το Beauty Web, την iHeart από Makeup Revolution, την Chocolate Rose Gold. Θα μιλήσουμε για αυτή την παλέτα, όπως βλέπετε απλά την έχω ανοίξει και σας την έδειξα στα stories, δεν την έχω δοκιμάσει, θα τη δοκιμάσουμε μαζί, θα δούμε πως γράφει πάνω στο μάτι, θα κάνουμε σγουτσιτς πάνω στο χέρι. Να δούμε πώς αναδεικνύεται στο χέρι, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το μάτι. Οπότε πάμε να αρχίσουμε! Ας αρχίσουμε ουσιαστικά λίγα πράγματα από το θεωρητικό κομμάτι. Λοιπόν, η παλέτα έρχεται σε αυτήν εδώ τη χάρτινη συσκευασία, την απίστευτη, που να σας πω την αλήθεια, όταν την είχα χθες πάνω στο τραπέζι, τα παιδιά μου περνάγανε, ο άντρας μου από εκεί και μου λέγανε, αμάν, τη σοκολάτα. Ποιος πήγε στο εξωτερικό και σου φέρει αυτή τη σοκολάτα. Μα παιδιά, δεν είναι μια πανδεσία. Κοιτάξτε εδώ συσκευασία. Λοιπόν, την αγορά αυτή την έκανα από το Beauty Web, την έχει 13 ευρώ και 2,5 ευρώ τα μεταφορικά, οπότε πήγα στα 15,5 ευρώ. Την Τετάρτη έγινε η παραγγελία και την Παρασκευή μου χτύπησε η Τόλτσε κουδούνα μου και μου φέρανε αυτή την παλέτα. Παιδιά, περιττώ να σας πω... Μα κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε εδώ συσκευασία. Εντάξει, το design είναι απίστευτο. Θεωρείτε ότι είναι παρόμοιο ντιουπάκι της Huda Beauty. Ειλικρινά σας μιλάω ότι αν είχα λεφτά θα την έπαιρνα. Θα μου πεις, καλά Μαρή, 70 ευρώ θα έδινες για μία παλέτα. Εντάξει, όποιος τα έχει, καλά κάνει και τα δίνει. Αλλά από την άλλη θα θεωρήσω ότι με τα 70 ευρώ μπορώ να πάρω πάρα πολλά πράγματα και για να μην δώσω μόνο 70 ευρώ για να πάρω μία παλέτα. Αυτό βέβαια είναι στην κρίση του καθενός. Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στην συγκεκριμένη την παλετίτσα. Κοιτάξτε ρε παιδιά εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ design. Είναι λίγο βαριά από όλες τις άλλες που έχω αγοράσει. Λοιπόν, ανοίγω. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ πανδεσία. Με τα νάιλον δεν τα πάω καλά, να ξέρετε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αφού πήρα και το νάιλον, πάνω εδώ πέρα γράφει κλασικά τις ονομασίες των σκιών. Από πίσω δεν γράφονται οι ονομασίες των σκιών, μόνο στο κουτιάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω να πω ότι έχουμε 16 υπέροχες αποχρώσεις, οι οποίες έχει και κάποιες ματ, αλλά όπως βλέπετε έχει και σίμερ. Αυτό που διακρίνω με τη λίγη έτσι εμπειρία μου από τις άλλες παλέτες είναι ότι το σίμερ είναι λίγο πιο χοντροκομμένο από τις άλλες τις παλέτες. Επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω στα χέρια μου για να συγκρίνω τις Huda Beauty, το μόνο που μπορώ να πω έτσι που λίγο που κοίταξα τις διαφορές είναι ότι διαφέρει μόνο σε δύο αποχρώσεις, σε μία μπες και σε μία μαύρη που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, όμως επειδή δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτή, έχουμε αυτήν εδώ την παλετάρα και ουσιαστικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό εδώ πέρα το απόκτημα. Έχω να σας πω ότι έχει θερμές αποχρώσεις, μπορώ να παίξω απίστευτα με αυτή την παλέτα. Να πω την αλήθεια, η αναμονή μου δεν ήταν τόσο μεγάλη, γιατί ήρθε τσακ μπαμ. Σας λέω, την Τετάρτη έκανα την παραγγελία και την Παρασκευή το πρωί μου ήρθε αυτό το παλετόνι το όμορφο που μυρίζει σοκολάτα. Παιδιά, η παλέτα είναι απίστευτη. Μυρίζει σοκολάτα, μυρίζει την πρώτη ύλη της σοκολάτας. Νομίζω ότι έχω μπροστά μου, προσέξτε, κακαόδεντρο. Τι είπα πάλι. Έχει ένα τεράστιο καθρέφτη όπως βλέπετε.
Το πινελάκι είναι αυτό, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έχω καλύτερα πινέλα, οπότε πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με ένα make-up tutorial που θα κάνουμε μαζί, θα δοκιμάσουμε μαζί πώς διαγράφονται οι σκιές πάνω στο μάτι. Δεν το έχω ξανακάνει, δεν έχω ξαναπαίξει με αυτή την παλέτα, οπότε θα το δούμε μαζί. Έχω κάνει ήδη τη βάση μου, έχω χρησιμοποιήσει το πορτοκαλί concealer από η Maybelline, έχω βάλει στο καπάκι από W7 το Photoshoot. Έχω βάλει από Maybelline αυτό το εξαιρετικό concealer, το Anti-Age, που έχω πάθει έρωτα και θα το δείτε και στα αγαπημένα αυτό. Έχω συνεχίσει με αυτήν εδώ την καταπληκτική πούδρα που κάνει baking και δεν αφήνει καμία γυαλάδα πάνω στο πρόσωπο από MUA, είναι φανταστική, δεν την αλλάζω με τίποτα και έχω σετάρει όλο το πρόσωπό μου με την διάφανη πούδρα φινιρίσματος της Golden Rose. Σας έφερα λίγο πιο κοντά για να μπορέσετε κι εσείς να δείτε πόσο ωραία γράφουν αυτές οι σκιές πάνω στο μάτι. Θα αρχίσω με αυτό εδώ το χρώμα να το βάζω κάτω από το κόκαλο. Θα μπορούσα να το βάλω και σε όλο το μάτι, αλλά τώρα έτσι θέλω να το βάλω κάτω από το κόκαλο. Έτσι, για να δώσουμε λίγο χρωματάκι. Μεταξύ με τρελαίνει το πόσο ωραία μυρίζει αυτή η παλέτα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εσείς τώρα μπορείτε να λέτε καλά τη βάφη αυτή. Όμως κατευθείαν έχει πάρει ένα ελαφρύ χρωματάκι κάτω στο κόκαλό μου. Έτσι ένα μπεζί. Ένα μπεζί. Θα συνεχίσω με αυτήν εδώ τη σκιά. Λίγο πιο κάτω από την μπεζί. Τι λες, φοβερό. Εν τω μεταξύ να σας προειδοποιήσω ότι δεν έχω στο νου να κάνω κάτι σε κόκκινο, γιατί πιστεύω ότι αρχίζουμε λίγο και το βαριόμαστε, πολύ κόκκινο. Ωραία χρώματα βέβαια, αλλά δεν ξέρω παιδάκι μου, ξέρω εγώ. Θα μου πεις καλά τι λες τώρα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο σαν πιο μήλο από ό,τι εδώ πέρα το βλέπω. Δεν είναι αυτό το πουργουνδί. Έχετε ιδέα να τη φάω? Όχι Μαρή, δεν θα τη φας, παλέτα είναι. Συγκεντρώσου λίγο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν κάνουν φλάουτ. Είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω όσο τόσο. Δεν θέλω κάτι πολύ. Έρχονται μετά τα πολύ βαριά. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω αυτή. Σας είπα πριν ότι δεν θα βάλω κόκκινο, αλλά θα το αναμίξω με καφέ, οπότε δεν νομίζω ότι δεν θα βγει κάτι σε κόκκινο. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ το υπέρλαμπρο χρωματάκι. Αχ, Χριστέ μου, μυρίζει απίστευτα. Και θα πάρω ένα πλατή πινέλο και θα το βάλω εδώ στη γωνία. Αλλά και θα το πάω και μέχρι εδώ. Αλλά θα το βάλω και εδώ. Έχει πολύ χρωστική. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι. Τρέλα. Τώρα σκέφτομαι να πάρω αυτήν εδώ. Και θα χρησιμοποιήσω δάχτυλο. Ω, τι λες. Και θα το βάλω εδώ. Wow. Wow, ρε φίλε. Το βλέπετε. Παιδιά, είναι τέλεια.
και λέω να χρησιμοποιήσω και αυτή εδώ μπροστά. Παιδιά, όλα τα λεφτά. Όπω! Χαλάλη σου, κούκλα μου! Είσαι θεϊκό παγωτό! Φοβερό! Παιδιά, οι σήμερα αποχρώσεις γράφουνε απίστευτα. Απίστευτα! Και θα πάρω ένα πινελάκι καθαρό για να κάνω blending όλες αυτές τις εδώ τις σκιές. Λοιπόν, θα κάνω ένα συνδυασμό για το κάτω αυτή τη σκιά και αυτή εδώ τη σκιά. Και θα χρησιμοποιήσω και αυτήν εδώ τη σκιά. Στη γωνία όμως. Πάρω ένα χοντρό πινέλο, το οποίο θα βάλω από αυτήν εδώ τη σκιά πάλι. Και θα βάλω και εδώ λίγο. Για να δώσω λίγο πιο ένταση. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε eyeliner, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα μαύρο μολύβι στα πάνω βλέφαρα, αλλά από μέσα. Το έχω δει σε πάρα πολλές κοπέλες, το έχω δοκιμάσει και εγώ και έτσι με εξυπηρετεί στο αν δεν θέλω να βάλω κάποιο eyeliner. Βάλετε και λίγο προς τα έξω, να είναι έτσι και καλά έτσι μια ιδέα, βλέπετε, μια ιδέα ότι έχετε βάλει eyeliner. Σήμερα το βίντεο, κορίτσια μου. Πιστεύω ότι αν θέλετε να αγοράσετε αυτή την παλέτα, αξίζει. Αξίζει τα λεφτά της, αξίζει τα χρώματά της. Γενικά η συσκευασία και το design είναι απίστευτο. Μυρίζει σοκολάτα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Ακολουθήστε με στα social media. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας, φιλάκια πολλά.